Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το, από τον Ανδρέα του Ανδρέου. Βρισκόμαστε εδώ. Βασίλη! Είχαμε κάποια έτσι, τεχνικά προβλήματα που δεν μας επέτρεψαν να είμαστε πιο νωρίς κοντά σας για την αναμέτρηση του κάποια control και την AMOC. Βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 24-38 για την ομάδα της AMOC, που είναι την ομάδα με προσχέδες στα κλεψίματα και όπως το το γρήγορο παιχνίδι, εδώ την μπάλα την έχει ο Γράψας. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά έτσι ανταγωνιστικό. Αυτό ήταν 21-26, όμως η AMOC είναι καταπληκτική στη δεύτερη περίοδο και φαίνεται πως έχουν πάρει έτσι τον αέρα των τον αντιπάλων τους για την ώρα. Εδώ και τα καρτακοβλούς πάντως έχουν εδώ την επίθεση. Εδώ η Ρίερ έκανε το λάθος. Εδώ κλασικά στον εφηβιασμό θα είναι πρώτος και καλύτερος. Ορφανός. Πολύ καλός παίχτης, πολύ γρήγορος παίχτης, ο οποίος δεν σταματάει να τρέχει και αυτό το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι. Άστοχος εδώ ο Γρηγορίου για την ομάδα των Capital Control. Για την ομάδα των ο Μαρζάβας, ο Παναγιώτης ήταν με συγχωρείτε, ήταν λίγο μου το λάθος. Ενός, ο Καστρίτη έδωσε την μπάλα, αυτός κέρδισε το φάουλ. Δεν έχω συμπληρώσει ακόμα ομαδικά. Αλλαγή, ο Καστρίτης βγήκε για τους ΜΟΚ και στο τέστη μπήκε ο Μακόλας. Ορφανός για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, καλό ήταν το σούτ, δεν ήταν καθόλου κακό. Προσπαθούν οι κάποιοι κοντρόλους να ευκλειδιάσουν την άμυνα των αντιπάλων τους. Ο Λικουγιάννης όμως δεν κατάφερε να κάνει πολλά. Ο Νίκας σουτ για τρεις από την κορυφή, θα ευστοχήσει. Ωραία εκτέλεση, 27-40. Όμορφο καλάθι, να πάμε σε μια ανάσα τυπικά γηπεδούχη. Κακή επίθεση εδώ για την ομάδα της AMOC. Πολύ κακό το σκουτ από τον Γρηγορίο. 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. 27-40 το σκορ. Για να δούμε αν έχουν κάποια κοντρό να κάνουμε κάτι. Αυτό στην ελευθερία θα γίνει σε ημίχρονο. Πολύ όμορφη ενέργεια. Όμορφο καλάθι. Από τον Μαυράκη, πολύ όμορφη κίνηση. Ο Φανός τώρα θα περάσει. Θα διεισδύσει, δεν θα ευστοχίσει. Ο Νίκας δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. 29-40 για τον Νίκη της αναμέτρηση. Έχουμε πάρει μια καλή διαφορά η ομάδα της AMOC, όμως έχουμε πάρα πολύ παιχνίδια ακόμα. Για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με την πρώτη επίθεση να είναι για την ομάδα των Capital Control. Αλλά
μπάλα και νομίζω ο Μαυράκης εδώ έκανε και επιθετικό φαουλ πάνω στον Μεκαστρίδη, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και, και στα rebound και στα και στην άμυνα της ομάδας του. Βιγικάκης τώρα έχει την μπάλα για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Στο Πιατρί, είναι άστοχο από τον ο Νίκας, ξανά από την περιφέρεια, θα διεισδύσει, θα περάσει, ωραία κίνηση προσπαθώ στο lay-up, οξιακό κλέψιμο από τον Μαυράκη. Ο Νίκας εδώ δεν κάνει ολοσοκίνηση, θα πρέπει να περάσει 31-40. Φρίσκω το Μαυράκι, ωραία μονομαχία, πάλι ο Καθρίτης. Θα πάρει το τελευταίο ριμπάουντ και θα ευστοχίσει, ωραία μάχη. Πολύ ωραία μάχη ανάμεσα στους δύο παίκτες, 31-42. Πάλι στο συνέδρικα η ΑΜΟΠ. Θέλω να θυμίσω, καθώς αργήσαμε να είμαστε μαζί σας, ότι με ένα μόνο έχουμε ρεκόρ 5-1 στο πρωτάθλημα της Evolution, ενώ η κάρτα από τον Πρίσο είναι 2-4. Ο Τελεπούρης, ένας πολύ δυναμικός παίχτης και κομβικός για την ομάδα του. Ο Μπόφας, από τη γωνία, το σκέφτεται, θα δώσει τον Τελεπούρη και θα πέσει με τον Μαυράκη, είναι πιο γρήγορος, πιο ευέλικτος, το καταλαβαίνετε, 31-44. Από το καλάθι. Τεστάκα όμως ο Μαυράκης πήρε το εξωτικό rebound και τα 3-4 και τελείωσε η φάση. Παλός, φάση. Θα τελειώσουν και αριστερό στο διάδρομο. Ο Μαυράκης δέχεται συγγνώμη για την άμυνα του, ξέρω ότι έκανε λάθος. 33-46. Το Μαυράκι το κάνει. Το επόμενο σου. Θέλει και τύχη. Φανός για τρεις. Αλλά δεν κάνει το χατήρι, μπαίνει και βγαίνει. Θα αναβάλω την σημαντική κούραση στην Καλλιτεντούχη, Γκόφας, από τη γωνία, άστοχος. Πολύ ωραία πάσα. Θεωρητική πάσα εδώ. Bravo! 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 Bravo
Γιάννης, ο Μαυράκης, Σαντάκης, ο Νίκας, τώρα έχει κλειστεί. Μαυράκης είναι στην κορυφή, πέραν σουτάρι, καθώς τελειώνει ο χρόνος. Σουτάρι, αστική, τρίτη κρίτη rebound. Φεσικά ορφανός έχει. Φάουλ. Ο Νίκας δεν είχε πρόβλημα, πάει έκανα reverse, πήγε αριστερά, δεξιά, βαρύ άμυνα. Και Λεπούλης εδώ πήγε να παίξει τον κίνδυνο με τον Κατσιγαρή, όμως δεν έφερε. Για την ομάδα της ΑΜΟΚ βγήκε. Το φάση είναι εξαιρετικός αμυντικά, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και εδώ, και εδώ κατεβάζει την μπάλα. Μείνει στον Καστρίτη, δεν υποδέχθηκε πάρα πολύ έτσι σωστά την μπάλα. Εδώ και δύο λεπτά είναι άσφαιρες οι ομάδες, στην απέτυχα να το παραμένει. Το δώρο οργανώνει, μας γνάβα στο Παναγιώτη, ο Νίκας. Πήρε το screen από τον Κατσάτσο και στόχισε. Λόγω στις 7.48. Τώρα στην κορυφή, ο Κόφας, ο Σαφίγαρης, ο Σουστάρι, ο Σαφίγαρης, ο Σουστάρι, ο ήταν δίποτε, τελικά ήταν για δύο πόντους το σουτ. Ένα σχεδόν βέβαιο καλάθι από τον Θεοδόρο, ο οποίος πήγε μάλλον χαλάρα και έφαγε την τάπα και Λεπούρης. Δεν θα να ευστοχίσει. Παρζάβος Παναγιώτης ο Νίκας, ο οποίος είναι επίσης και κορυφαίος καθίσης, έχουν κάποια κοντρόλ. Περάσει, καλή άμυνα. Δυναμό, airball. Το δεύτερο και τώρα ορφανός φυσικά. Αστοχή. Και Λεπούρης όμως πήρε το επιθετικό rebound και ανανέωσε την επίθεση για την ομάδα του.
εδώ για 3 από τον Εύστοχος, 39-54 και το πανηγυρίζει όλος ο πάγκος για την ομάδα Αμόκ, συν 15, καλή διαφορά και καταφερνάτος του Γρηγόριου του Γκολφάλ όμως κέρδισε το δικαίωμα για 2 βολές. Capital Control που αμαρτάνε και τόσο εύκολα θεωρητικά βέβαια καλά και τότε τα πράγματα δεν είναι δύσκολα για αυτούς. 40-54, μία στήριξη βολές ήρθαν εδώ. Καλή πάσα, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον από τον Γκόφα, ο οποίος έδωσε μια εξαιρετική ασίστ στον Βερβενέ και αυτός τελείωσε χωρίς δύσκολη εκφάση. 40-56 είναι το σκορ. Ο Μίκας παίζει με την Λεχούρη, αυτοκτή, δεν θα μάθει τον Λεφάουλ. Και Λεχούρη, 40-58. Βάζει με το βοηθή του, καλοβλέψιμο, Καλοκούρης. Δεξίδια, 40-60. Ξέσπασμα για τους τυπικά φιλοξενούμενους, γιατί βλέπετε, δεν αγαπούνε. Καλή τους άμυνα συνεπάγεται και καλά θα πω την απέραντη μαριά. Πληδιασμός είναι το πρωτόπλο, ο Νίκας τώρα από την κορυφή, ασφοχή, Δελεπούρης, κύριε το rebound, σουτιάτη. 60, συν 20 για τους αμμούς, θα δούμε αν μπορούν να κάνουν κάτι κάτω από τρόπους για να αποσοφήσουν την διαφωνόμενη ήττα. Ξύπνε και το 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 40-60 το σκορ. Δεν βλέπω από σπορμικά τα θέμα ταλέντικα, από θέμα ενέργειας περισσότερικά θα έχουν τρόπους να ανατρέψουν τη διαφορά, όμως όχι πολύ παιχνίδι ακόμα. Προχωράει και ο coach θα πάει και σε αυτό το παιχνίδι σε ένα έτσι rotation όπω εγώ στην ομάδα του, για να δούμε. Και ο Κόντος είναι καταπληκτικός κάνει και επίδυση, πραγματικά. Λυκογιάννης το Μαυράκι, Λυκογιάννης, Βιβί, περνάει, αφορήσει ένα τελικά εκπαιδευτικά. Ωραία κίνηση εδώ, ατομική ενέργεια από τον Ευράψο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Ράψας είναι αυτό που θα δείτε. Γιάννης για 3 από 45, είναι άστοχος. Και δεν είναι το rebound ο Κατσάτος,
Μάριος. Ο Γιάννης ξανά εκατασκόρησε στο τριών πόντων. Έχω τελείωση και λεπιδιασμού. Ο Ντόφας, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ καλός σε άμυνα και επίθεση. Κούρης, ο Γράψας. Το δίνει φανέρα λίγο Γιάννης, θα πεις εσύ τον Κέλε Κούρη και θα το κάνει φόνο στο σάτο. Κούρης, έξω για ο Γρηγορίου, 40-66, 66 διαστάσεις τριάμπου για την Αμόγκη, που έχει καταπληκτικό μπάλα στο δεύτερο μήχρονο. Ο Γιάννης ξανά για 3, ίδιο αποτέλεσμα. Ο Μίκας κλείστηκε ωραία από την άμυνα των αντιπάλων του. Είναι καθαρίστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Κούρι, ο Ζαλιός. Θα σπαρεί όμως, θα δώσει τον Γράψα. Ωραία κίνηση, μας θα γίνει κάπα από τον Ζαλιό. Γρηγορίου, πήρε εμείς το παιχνίδι. Γκόφα, τι θα κάνει, θα σου πάρει από ό,τι θα σπαρθούν τις βολές. Γράψας, Γκόφας, ο Κελεπούρης, για δύο πατάει, έρμπολ. Γιατί σκέφτεται το φάουλ.
Κερεμπούζο από τα 4 μέτρα, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι και τα βάζει και λίγο το κομμάτι του. Ξανά λάθος και ο Βικικάκης θα τελειώσει πολύ άνετα τη φάση, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια εμφάνιση όπως τα προηγούμενα παιχνίδια, 40-68. Είναι καθαρά διαδικαστικά τα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Θα μπει και ο Γιάννης Μαυαρκιώτης στο παιχνίδι. Κατεβάζει την μπάλα. Είναι άλλο μια πολύ έτσι φιλόδοξη σε βάση στον Τελεπούρη. Για τον Λιγκογιάννη είναι πολύ μονοδιάστατο όπως διαχωρίζει τον Κάπταλ Κοστός. Ο Λιγκογιάννης και νίκας με την παραγωγή, όμως δεν βρίσκουμε και διαδρόμους. Εδώ όμως ο Λιγκογιάννης θα περάσει τον Λιγκούρη. Δεν θα κερδίσει το φάουλ. Θα ανοίξει ένα λογαριασμό για την ομάδα της στην τελευταία περίοδο, 41-70. Εξαιρετική πάσα εδώ από τον Μαυράκη, αλλάει όμως την αυτή. Και ο Βικικάκης έφυγε ως Θανός στο παιχνίδι για τα τελευταία 3,5 λεπτά της αναμέτρησης. Πακόλας θα πάρει το κυβερνικό, δεν θα καταφέρει να πηγαίνει στη φάση. Το επιθετικό rebound.
και ο Γράψας. Ο Κατσίγας βάλουμε στο ίδιο θα κάνει το 41-56. Οπότε θα συγνωρίζουμε τους αμούς που αξιόν ότι δεν σταματάμε να τρέχουμε. 41-56, εδώ έχασε ένα εύκολο layout ο Μπακόλας. Πάλε εξωτικά ριμπάδα από το Capital Control, όμως την μπάλα διάβει στο δικτάκι. Σαρδένα 96, Μίκας. Δικαίωμα για δύο βολές. Ωραία πάσα, φανταστική πάσα από το Παπαγιώτη, όμως εκείνος έφερε το τρίποντο. Εδώ έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Γρηγορίου, αν ήταν καλά. Καλά, 43-78. Μπορεί τα πάω από τον Δερδενέ. Τετάρτο φάουλ για το Capital Control, το ομαδικό δηλαδή. Από το επόμενο θα έχουν δικαίωμα για βολές, αν και δεν τους χρειάζεται πάρα πολύ. Αυτό το έβρος της διαφοράς. Αδιαθλητικό στήριξαν οι διαιτητές και πιο ορφανώς τελέσει δύο βολές. Τελευταία στιγμή στο παιχνίδι μας, 80 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Τσίγαρης, Φανός, Παρουσιόντων, Εβδενέ, σκοφή για τρεις, αστοχός. Τέλος Απαρκιώτη, για τρεις, έσκοφος. Και το πανηγύριζε όλος ο Πάγκος τον Αμόξ, 83-82. Ξυπνήσαμε και λίγο αυτό το ποσιακό έτσι καλάθι από τον Γιάννη Αβαρκιώτη. Ο Γιάννη προφανώς τρέχει με τον διασμό. Επίδεση Capital Control, 43-84 το σκορ. Είναι φοβερό το γεγονός ότι κάποιοι από τους δεν πέτυχαν ούτε ένα καλάθι εντός παιδιάς. Σκόπετα από δεκάλεπτο, εξαιρετική η ομάδα της ΑΜΟΚ, 5-1.
και προχωράει ακάθεκτη στο πρωτάθλημα της Evolution, όπου η στόχη της είναι μεγάλη. Αυτά από εμάς για την ώρα από τον Ανδρέας Παπανδρέου. Θα είμαστε κοντά σας για ένα επόμενο παιχνίδι. Το μπασκετάκι. Να είστε καλά. Γεια σας.